Καλησπέρα παίκτες μου, Φράγκο εδώ με άλλο ένα FIFA βίντεο. Καλώς ήρθατε στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς για το FIFA 20. Παίξαμε το πρώτο μας weekend league αυτό το σουκού. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο γουλού, δεν το περιμέναμε. Κάθε match ήταν tryhard, κάθε match ήταν sweaty, δηλαδή καμία σχέση με το FIFA 20, ακόμα και 3-0 να κέρδισε και 4-0 ο αντίπολος δεν έβγαινε. Το πάλευε το match μέχρι τέλους, μείωνε, θα δείτε τα ματσάκια αργότερα. Η εντεκάδα η οποία κατέβηκα σε αυτό το γουλού είναι αυτή η οποία βλέπετε στην οθόνη σας με τον Rashford Center 4, Μάρες δεξιά, Πούλιτς αριστερά, μια σχετικά καλή για τα λεφτά της τετράδα πίσω, Ρουί Πατρίτσιο που τον έτυχα, από PAX NDD, την Team of the Week του που την έτυχα και αυτήν από τα PAX, μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Μόνο ο Lingard είναι εκεί πέρα που βλέπετε, γιατί στο από το πρώτο λεπτό τον έβγαζα και βάζα αλλαγή στη θέση του τον Gomez της Αταλάντα, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, 85 overall rating. Για Cam είναι ό,τι καλύτερο, νομίζω έχει 4-4. Είναι κοντός, είναι γρήγορος και τελειώνει τις φάσεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πριν πούμε να δούμε τα μάτς, θα ήθελα από όλους ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Και πάμε να σχολιάσουμε μαζί τα μάτς. Λοιπόν, στις αρχές η αλήθεια είναι ότι το matchmaking με πήγαινε. Δεν ήταν καθόλου κακό, βλέπετε εδώ πέρα μια εντεκάδα πάρα πολύ μέτρια. Τίποτα το τρομερό, έχει αυτό στον Gomez, έχει και αυτό στο Rabiot. Αλλά τίποτα σπουδαίο, μια εντεκάδα η οποία είναι πάρα πολύ εύκολα winnable και στα κυβικά μας. Όσοι είδατε το live μου θα ξέρετε ότι τα πρώτα match δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά. Ήμουνα μία νίκη, μία ήττα, δύο νίκες, δύο ήττες, τρεις νίκες, δύο ήττες. Δηλαδή ήταν το σκορ πάρα πολύ κοντά. Είχαμε ελάχιστες νίκες πάνω από τις ήττες μας και είχαμε τρελό delay. Η αλήθεια είναι δεν έφταιγε το game για το delay, δεν ήταν delay το game, το καταλάβαινα, ήταν λόγω του live stream και λόγω του ότι δεν έχω capture card και έκανα live stream με το Sony remote το πρόγραμμα, οπότε το streamάρω με αυτό το πρόγραμμα είναι σαν να σηκώνει ο υπολογιστής με το internet μου δύο live, δηλαδή θέλει πολύ δυνατότητα να μην κολλάει και ακόμα και αν έχεις αυτό το τρομερό internet πάλι η ποιότητα θα είναι μέτρια, οπότε εμείς είχαμε και μέτρια ποιότητα, είχαμε και delay και αυτό δεν μας επέτρεψε να πάρουμε τις πρώτες νίκες με αντιπάλους που πραγματικά ήταν ψωμάκια. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ διαφορετικά το Weekend League. Μετά, όπως σας είπα, κάναμε ένα πολύ μέτριο σερί στην αρχή του Weekend League μας και μετά βλέπετε εδώ πέρα ένα match το οποίο ήταν μια μικρογραφία του σαββατιάτικου μου γουλού. Μπήκα μεσημέρι Σαββάτου, καθόλου delay, πάρα πολύ ωραίο και smooth gameplay και με όποιον παίζαμε καταλήγαμε να κερδίζουμε όπως βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα το match, δηλαδή 4-1, 5-1, 3-0. Βέβαια οι αντίπαλοι όπως σας είπα δεν βγαίνανε, το παλεύανε μέχρι τέλους και οι περισσότεροι καταφέρνουν να μειώσουν και να μου κάνουν τη ζωή δύσκολη μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Κερδίσαμε το match όπως βλέπετε σχετικά εύκολα 5-1 και μας φέρνει εδώ πέρα τον επόμενο αντίπαλο, ο οποίος έχει λίγο πιο καλή ομάδα, έχει τη Thiago Silva στα stopper, έχει τη Μαρία, έχει τον Gay ο οποίος είναι πολύ καλός. Αλλά και επίσης μια όχι κάτι σπουδαίο. Σας είπα, αυτά τα μάτς είναι τα μάτς του Σαββάτου που δεν είχαμε καθόλου lag, δεν είχαμε καθόλου delay. Παίζαμε πάρα πολύ όμορφα και οι ομάδες ήταν ένα matchmaking ισοδύναμο με αυτό που έπρεπε να έχουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ένα πολύ κακό πέναλτι από τον Lindelof, του δίνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 62. Γενικά αυτό το πέναλτι που έκανα δεν κουνήθηκα εδώ πέρα γιατί οι περισσότεροι τα βαρούσαν στη μέση, οπότε θεώρησα ότι κάποιος θα το βαρέσει, αλλά δυστυχώς το έστειλε στη δεξιά γωνία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια πέναλτι, πάρα πολλά τέτοια φάουλ και έχω φάει πολλά τέτοια γκολ από αργή αντίδραση αμυντικού στην Παρασκευή, λόγω του live που είχα τον delay. Το Σάββατο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και όλα πήγαν πολύ καλά και κάναμε περίπου 4, 5, 6 συνεχόμενες νίκες, ίσως με μία ήττα ενδιάμεσα. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ και καταφέραμε να αφήσουμε το Weekend League μας, νομίζω, Silver 1 το Σάββατο. Silver 1 με μία νίκη, Silver 1 με δύο νίκες. Γενικά κάναμε ένα καλό σερί. Ήμασταν πολύ κοντά στο Goal 3 με πάρα πολλά match να απομένουν. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το match και θα μιλήσουμε σε λίγο σχετικά με τα match της Κυριακής. Το συγκεκριμένο match ήταν από τα match τα οποία ένιωθα ότι τα ελέγχω και ήμουνα ότι με το τάξη αφού κάναμε το 2-1 το έχουμε. Δηλαδή πατούσαμε περιοχή όποτε θέλαμε και δεν δεχόμασταν φάσεις με τίποτα. Όμως έρχεται αυτό το γκολ εδώ πέρα από το πουθενά στην κυριολεξία και μας το κάνει 2-2 στο 82.
Και είναι αυτά τα μάτια που πάλι έχουμε την ψυχολογία και λέμε: OK, μα σοφάρισε, αλλά παίζουμε μπαλάρα. Δεν υπάρχει να το χάσουμε. Οπότε πάμε για να το βάλουμε τον κόλπο και να το κερδίσουμε. Ούτε καν παράτηση δεν χρειαζόμαστε. Και μετά, την δευτερόλεπτα αργότερα, ούτε καν λεπτό, τρώμε αυτό εδώ πέρα τον κόλπο. Δύο γκολ στα καπάκια. Και θέλω να δείτε λίγο αυτό το γκολ πώς το φάγαμε στο replay. Δείτε εδώ πέρα ο Λίντελοφ. Μια, δυο, τρεις. Και φάγαμε τον γκολ. Και από αυτό το σημείο και μετά, χάσαμε το μάτς, από το σημείο αυτό και μετά, μας μένουν 9 μάτς και θέλουμε 6 νίκες για Gold 1. Δεν θα σας πω ότι τερμάτισα, θα σας πω ότι κάπα εκεί από Gold 1. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να κάνουμε 6 στα 9 για Gold 1 ή έστω 3 στα 9 για Gold 2. Και μετά όλα αρχίζουν και πηγαίνουν στραβά. Το FIFA 20 αρχίζει και γίνεται FIFA 19. Για την ακρίβεια, τα πρώτα ημίχρονα ήταν FIFA 20. Ήταν FIFA 20 ημίχρονο, FIFA 19 τελικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όσοι παίξανε γουλού με normal και όχι pay to win ομάδες, είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλαβαίνουν τα λόγια μου, να με νιώθουν και να καταλαβαίνουν αυτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα, γιατί άμα δεν το νιώσεις και δεν μπεις στη θέση μου, δεν θα καταλάβεις το πόσο διαφορετικό, πόσο άλλαζε το gameplay από ημίχρονο σε ημίχρονο πραγματικά. Άρχισε να μου πετάει υπερομάδες, άρχισε το match making να είναι για το Μπούτσο και με λίγα λόγια, αφού κάναμε αυτό το πολύ καλό σερί, όλο μας ερχόντουσαν εμπόδια, είτε με καλές ομάδες, είτε με πολύ τυχερούς αντιπάλους. Η αλήθεια είναι ότι με τις πολύ καλές ομάδες σχεδόν ποτέ δεν είχα θέμα. Δηλαδή ήταν συνήθως pay to win ή καλή, αλλά τους κόντραρα και χάναμε ή κέρδιζα ή έχανα στα τελευταία, ας πούμε, λεπτά, στις τελευταίες φάσεις. Ήταν ωραία μάτς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαμε κάτι, ας πούμε, ομαδούλες που ήταν λίγο καλύτερες μου, όχι τρελές. Και πραγματικά μεταμορφωνόντουσαν μετά το ημίχρονο σε, λες και είχαν 5-6 Team of the Season και Team of the Year μέσα. Πάμε να δούμε, να καταλάβετε κι εσείς τι σας, γιατί πράγμα σας μιλάω τόση ώρα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα μια ομάδα. Παίζω και με Έλληνα, οικονομική κρίση στην Ελλάδα, De Gea, Walker, Cancelo, Van Dijk, Firmino, Mahrez, Jesus, Sané. Η αλήθεια είναι ότι, δείτε λίγο πως ξεκινάει το match, απογοητεύομαι, γιατί τρώω ένα γκολ με μια σέντρα ό,τι να είναι, από το πουθενά, με κεφαλιά από τον Jesus σε ένα FIFA, το οποίο κεφαλιά δεν μπαίνει με τίποτα. Και μου παίρνει αυτή εδώ πέρα την κεφαλιά, λέει ο Κριστιάνο, πηδάει πάνω από όλους και... Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, λεπτά αργότερα, πολύ λίγο κράτησε η χαρά του, καταφέρνουμε και τον ισοφαρίζουμε. Κάνουμε το 1-1 με αυτό το υπέροχο γκολ και στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου βλέπετε εδώ πέρα Μπάμπιν στον NDD, Ράσφορντ, τον μάρκαρε ο Φαν Ντάικ, που είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις, αλλά παίξαμε πάρα πολύ όμορφα. Κάναμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Χάθηκε η μπάλα εδώ πέρα στην άμυνα του αντιπάλου μας και καταφέραμε και κάναμε το 2-1 στο 51. Και κάπου εκεί πέρα εγώ λέω ότι OK, το πήραμε. Αλλά σας ξαναλέω, ήταν από τα μάτς που οι παίκτες μου δεν έτρεξε κανείς. Δεν έτρεξε κανείς στη φάση. Θα σας προκαλώ λίγο να το βάλω να το ξαναδείτε στο replay. Δεν ήξερα ποιον αμυντικό να πάρω για να προλάβω τους αντιπάλους. Έπρεπε εκείνη την ώρα εγώ να κάνω αλλαγές στους πιο πάνω αμυντικούς. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα γιατί θεώρησα ότι θα τους προλάβουν. Οι δικοί μου πηγαίνανε, λες σε κάνα jogging και οι δικοί του κάνανε sprint. Δηλαδή απίστευτο. Εδώ πέρα όμως έχετε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού, αλλάζει τις ισορροπίες και μου δίνει προβάδισμα ώστε να μπορέσω και να καταφέρω να κερδίσω το match. Και έτσι και έγινε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα παίζουμε 1-2, πολύ όμορφη πάσα στο Rashford, κάθετη, πολύ ωραίο τελείωμα το Rashford, το οποίο ήταν killer σε αυτό το γουλού. Υπήρχαν και εμάς βέβαια που οι αντίπαλοι τα βάζανε τον μπούκι και ο Rashford έχανε τα πάντα, αλλά γενικά, αν βάλω όλη την εικόνα του Weekend League μου, ο Rashford ήταν ένας πραγματικός killer. Και φτάνουμε στις 15 νίκες και θέλουμε 5 νίκες για Gold 1 και βλέπετε το παιδί μου πετάει κάποια τρελή ομάδα, αλλά αυτό το match ήταν η αρχή του τέλους, πραγματικά η αρχή του τέλους, ήταν αυτό που μου έριξε την ψυχολογία, που κατέστρεψε όλο μου το Weekend League, γιατί από τα νεύρα μου δεν μπορούσα να παίξω πλέον FIFA. Βλέπετε εδώ πέρα ήδη στο 21 έχουμε κάνει το 2-0. Ο αντίπαλος δεν παίζει να έχει περάσει ούτε το καν το κέντρο. Ήταν από τους αντιπάλους στους οποίους λες δεν παίζει να ξέρουν να παίζουν καθόλου FIFA. Οκ, 3-0 θα τον κάνω και θα το παρατήσει. Βλέπετε εδώ πέρα, κερδίζουμε μια κόντρα. Κάνουμε το 3-0 στο 40 και λέω θα λιβάρει.
Όμως δεν λιβάρει και μέχρι το 60 σχεδόν δεν μου κάνει καμία απολύτως φάση. Το μάτς είναι ισορροπημένο, παίζουμε και οι δύο σχετικά normal και έρχεται το 56 για να γίνει αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Μου κάνει το 1-0 και αρχίζουν οι παίκτες μου να μην δεν τρέχουν. Να είναι λες και είναι καράβια, λες και έχουν 20 fitness. Στο καπάκι εδώ πέρα δεν μπορώ να προλάβω τον αμυντικό του με τίποτα. Δεν τον προλαβαίνω. Δεν τον προλαβαίνω, προφανώς η αμυντική μου αρχίζουν και είναι πάρα πολύ αργή. Μου κάνει το 3-2 στο 61. Και πριν καν φτάσουμε 70, πριν καν πάμε καλά-καλά 65, βλέπετε εδώ πέρα τι έκανε ο αμυντικός μου. Δεν πήγε ποτέ πάνω στην μπάλα. Ποτέ πάνω στην μπάλα. Πάει και απλά την κοιτάει και την αφήνει όταν είναι δίπλα για τον Έριξεν που θα κάνει το 3-3 και προφανώς 4-3 στο 89. Δεν μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, όμως αφού τρώω τον γκολ, άλλαξα τα συστήματα, άλλαξα τάκτες να πιέσω, να κάνω να μπας και μπορείς και σοφαρίσω. Έτσι όμως και έγινε, δείτε εδώ πέρα, πρεσάρουμε πάρα πολύ καλά ψηλά, να τον αναγκάζουμε να κάνει το λάθος. Ο Ράσφορντ εδώ πέρα θα κάνει ένα πολύ όμορφο heel to heel. Drag back, ξανά drag back, heel to heel. Και θα πασάρει τέλεια στον NDD, ο οποίος θα χάσει. Δείτε εδώ πέρα τι έχασε. Σε ένα match που ο αντίπαλος δεν ήταν, έπαιξε μόνο 20 λεπτά. Και σε αυτά έκανε 4 φάσεις, 4 γκολ. Άθλιος στην άμυνα και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε αυτό το match. Και μου φέρνει μετά αυτόν εδώ πέρα τον αντίπαλο με Icon, Gnabry, Martial, Οκτώβρη μήνα. Και από εδώ και πέρα βλέπετε πάλι 1-0 με τον Lingard, αλλά σας λέω, για 3 με 4 μάτς δεν έπαιζα FIFA 20 στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιζα FIFA 19 στο δεύτερο και FIFA 20 στο πρώτο. Κάνουμε το 2-0, πολύ όμορφο ball roll, back-to-back ball roll από τον Mahrez, ο οποίος κάνει το 2-0 και ξαφνικά οι αμυντικοί μου δεν μπορώ να τους ελέγξω, δεν παίζουν άμυνα, οι άλλοι είναι όλοι πιο γρήγοροι. Είμαι και εκνευρισμένος λίγο από το προηγούμενο μάτς, δεν σας κρύβω, που με επηρέασε και δεν μπορούσα να παίξω συγκεντρωμένα άμυνα, γιατί είχα κάνει ήδη κακό σερί ητών και μετά αφού κάνω το 3-0 και λέω εδώ είμαστε, επιτέλους μια νίκη, μου το κάνει 4-3 και εκεί πέρα ήταν το αποκορύφωμα και βλέπετε εδώ πέρα, από εδώ πέρα θα καταλάβετε ότι δεν μπορώ να παίξω άμυνα, δείτε πως πέφτω πάνω, κάνω ό,τι να είναι και μου το κάνει 3-2, από 2-0 μου το κάνει 3-2 και είχε ξαναγίνει αυτό. Και εκεί πέρα που πάω να πάρω νίκη, γίνεται το 3-0-4-3 και έχω πραγματικά ένα το τελειωτικό χτύπημα και χάνω αυτό εδώ πέρα την ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία. Δείτε πόσο ξυστά πέρασε από το δοκάρι μπάλα. Δεν καταφέραμε όμως να σοφαρίσουμε. Και εδώ πέρα είναι αυτό που σας είπα, μια άθλια άμυνα με τον Icon. Οκτώβρη μήνα, ξαναλέω. Αρχές Οκτώβρη καταφέρνει και κάνει το 4-2 Icon. Πολλοί έχουν Icon στο πρώτο κουλού. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό που έχω να πω και το Weekend League είναι ότι ο πλουσιότερος κερδίζει. Πραγματικά ο πλουσιότερος κερδίζει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα μου, πέρασε μπάλα. Ένα απλό σουτ, απλά δεν είναι το τίποτα άλλο, αλλά είναι Icon. Εδώ πέρα θέλω να σταθείτε λίγο στο penalty στο οποίο κάνω. Δείτε εδώ πέρα, το κάνει μόνος, απλώνει το πόδιο Μπαϊγή. Το έβαλε slow motion, αλλά δεν έγινε καλό slow motion, δεν μπορούσα να το φτιάξω, δεν ξέρω γιατί. Απλώνει το πόδιο Μπαϊγή, περνάει μέσα από τον αντίπαλο, του κάνει το penalty και μετά αλλάζει ο αντίπαλος. Και μετά αλλάζει και ελέγχω εγώ τον παίκτη. Δηλαδή πρώτα το έκανε το EI το penalty και μετά εγώ έλεγχα τον παίκτη. Μετά από αυτά τα match έκανα πάλι νομίζω 1-2 ήττες, πολύ κακές ήττες, τις οποίες τις άξιζα. Έπαιξα πολύ κακό FIFA. Δεν υπάρχει λόγος να βάλω τα βιντεάκια, πολύ κακή άμυνα, πολύ κακή επίθεση, μηδέν ψυχολογία, μηδέν υπομονή σε επίθεση, μηδέν υπομονή και σε άμυνα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, ήθελα μία νίκη για να καταφέρω να πάω γκολ 2, μου μένανε 2 μάτς, βασικά ήθελα να κάνω 2 στα 2. Κατάφερα το πρώτο, το πήρα νίκη, χωρίς να παίξω τρομερό FIFA και μπαίνω στο δεύτερο και το κάνω το μάτς 1-0, μου το κάνει 1-1, το κάνω 2-1. Και εκεί πέρα που λέω, εδώ εμείς το πήραμε, ξαφνικά σε 5 λεπτά μέσα έφαγα πάλι 2 γκολ και στο 88 έχασα το match. Δεν υπάρχει λόγο να σας βάλω τα match να τα δείτε, ήταν πολύ κακά match. Σημασία έχει ότι τερμάτισαμε γκολ 3. Οι εντυπώσεις μου από το πρώτο Weekend League είναι ανάμεικτες. Γιατί στην αρχή το match μέχρι ήταν καλό. Ωραία. Το gameplay ήταν καλό. Ότι είχα delay δεν μου φταίει, το FIFA ήταν δικό μου θέμα και internet λόγω του ότι ήθελα να κάνω live stream. Και
Δέχτηκα τις συνέπειες κάνοντας ένα πολύ μέτριο σερί. Μετά έκατσα να παίξω Σάββατο, δεύτερη μέρα. Τα έπαιξα τα μάτς τέλεια, γιατί το μάτς making ήταν καλό, συν καλό ίντερνετ. Και μετά έρχεται Κυριακή και μου δίνει ένα matchmaking, όχι κακό. Βασικά δεν έχετε, τα κακά δεν τα είδατε. Μου ήρθαν ομάδες με Messi, Ντεμπελέ, δηλαδή full εντεκάδα φτιαγμένη. Μόνο σε μια-δυο θέσεις είχαν μέτριους παίκτες, δηλαδή κυρίως στα πλάγια back ή στον τερματοφύλακα. Αλλά μου ήρθαν πολύ καλές εντεκάδες, τις οποίες δεν τις έχετε δει στο βίντεο. Ο Τούλας που μιλούσαμε εκείνη την ώρα του τα έλεγα. Αλλά η ψυχολογία μου ήταν ήδη πολύ χάλια. Κάναμε πολλές κακές ήττες μαζεμένες. Και αυτό που θέλω να περάσω να το. Το λέτε και όλοι μου το λέτε στα live, αλήθεια, και δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ότι αν θες να τερματίσεις το γουλού, δεν είναι μόνο το να είσαι καλός, είναι το να κάνεις και καθυστερήσεις εκεί που πρέπει. Είναι και να, όταν χάνεις, να μπορείς να παίρνεις το χρόνο σου και να καθαρίζεις το μυαλό σου, να δεις ένα βίντεο, να ακούς ένα τραγούδι, να πας λίγο μέσα να φας, να ηρεμείς, να ξεφύγεις και μετά να έρθεις να παίξεις τα επόμενα μάτς. Κάτι που εγώ δεν έκανα και έλεγα πάμε τώρα θα το κερδίσω. Τώρα θα το κερδίσω. Και έμπαινα και έπεσα βιαστικό αρτσούμπαλο ποδόσφαιρο. Χωρίς συνοχή και έκανα ό,τι να είναι, χωρίς υπομονή. Πραγματικά έκανα ό,τι να είναι και έπαιρνα τη μία ήττα μετά την άλλη. Δεν μπορούσα να πάρω νίκη. Με τραγικά λάθη που δεν παίζω τόσο χάλια FIFA, πραγματικά. Και αυτό δεν μου επέτρεψε να φτάσω Gold 1 και προφανώς ούτε Gold 2. Αλλά θεωρώ ότι το Gold 2 το άξιζα σίγουρα και θα ήθελα να παλέψω για Gold 1 τα τελευταία μάτσα. Κάνα πολύ καλό σερί και μπορούσα να το κερδίσω. Αυτό που φοβάμαι τώρα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερες καλύτερες ομάδες θα υπάρχουν. Και εγώ επειδή δεν θα μπορέσω να βάλω λεφτά και επειδή δεν παίζω και τόσο πολύ FIFA, η ομάδα μου θα μένει στάσιμη με ένα πολύ μικρό progress και οι άλλοι θα κάνουν τεράστιο progress και όλοι θα έχουν ομαδάρες. Και λυπάμαι που το λέω στο φετινό FIFA. Θέλει να βάλεις λεφτά αν θες να κερδίζεις πολλά match. Γιατί πραγματικά πολλά match, αν είχα την ομάδα τους, θα ήμουν gold 1 εύκολο. Εύκολο, δεν το λέω για να το, πω ότι είμαι παικταράς. Δεν είμαι παικταράς, ξέρω που είμαι, αλλά το Gold 1 με τις ομάδες που έπαιξα, αν είχα μια καλύτερη δεκάδα, θα το είχα και το λέω με πλήρη βεβαιότητα. Λοιπόν, αυτά είναι η πρώτη ανασκόπηση του Weekend League. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να συμμερίζετε τον πόνο μου. Ελπίζω να τα πήγατε καλά. Ελπίζω το επόμενο γουρνά να είναι ακόμα καλύτερο. Να φτιαχτούν μερικά πραγματάκια που έχουν κάποιες μπαγκέσες κτλ. Που ίσως εγώ να τις καταλαβαίνω μόνο, αν και μίλησα με άτομα και μου είπαν ότι πραγματικά συνέβαινε το ίδιο και σε αυτούς. Δηλαδή σε μερικά μάτια ήταν πραγματικά άλλο FIFA. Αυτό που λέω, FIFA 19 ημίχρονο. Βασικά FIFA 20 ημίχρονο, FIFA 19 τελικό. Θα δείξω το επόμενο γουλού. Δεν πτωούμαστε. Την Κυριακή 13 Δεκάτου Αμπελόκηπους B-Net έχει τουρνουά FIFA. Σας περιμένω και πέρα να γνωριστούμε από κοντά, να τα πούμε από κοντά, να βγάλουμε βιντεάκια. Αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. I'm the realest one that's reppin', oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'.